προχθές υπόθηκε από την μελετήτρια ότι ο Δήμαρχος είχε ενημερωθεί για το συγκεκριμένο σχέδιο από το καλοκαίρι. Ποια άλλη ήταν, κύριε Δημαρχέ? Ποια άλλη ήταν? Στο Ηράκλειο πήγανε ο Δήμαρχος. Δεν πήγε κανείς Δήμαρχος, δεν πήγε στο Ηράκλειο. Λοιπόν, να μιλήσω για να μιλήσω. Περιμένετε ρε παιδιά, ένα λεπτό. Εάν ήρθατε για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, πρέπει να κάνουμε μια ξεχωριστή συνεδρία, θα το συζητήσουμε. Αν σας ενδιαφέρει η ουσία των προτάσεων σήμερα και το τι θα καταθέσουμε στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εμείς να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει με τον καλύτερο τρόπο. Και όπως έχουμε βγάλει μέχρι τώρα πολλά κάστανα από τη φωτιά, θα τα βγάλουμε και αυτά. Μη στενοχωριέστε. Λοιπόν, μυστική διπλωματία. Δεν υπάρχει καμία δυστυχή διπλωματία. Καμία μυστική διπλωματία. Εμείς κύριε Κουρουπάκη, ότι κάνουμε, το κάνουμε το φως της ημέρας. Και δεν έχουμε μάθει εμείς να λειτουργούμε ούτε με τηλέφωνα στις κολλητούς, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε το φως της ημέρας και ο Δήμαρχος, να είστε σίγουροι ότι αν κάνει λάθος, θα απολογηθεί. Αν κάνει κάτι σωστό, θα πει ότι κάνει το σωστό. Λοιπόν, για να το σε παρακαλώ. Ποιοι πήγανε και είχαν τη γνώση που μεταφέρανε στον Δήμο, διότι έχει σημασία για την εξέλιξη. Και εμείς δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε, αλλά το μάθουμε. Με δεν τον αφήνετε να μιλήσει. Ποιοι ήταν οι πρώτοι? Η ουσία σήμερα είναι ποιοι πήγανε στο Ηράκλειο. Και αυτό. Ένα λεπτό. Εμείς ζητάμε αυτό το πράγμα σαν πληροφόρηση για να τοποθετηθούμε. Εντάξει. Για τοποθέτηση για ποιο πράγμα? Θα σου πάρω άδεια, τι θα πω. Μην έχετε αγωνία, κύριε Κουρουπάκη. Μην έχετε αγωνία, λέω. Έχω αγωνία. Γιατί στο προηγούμενο. Για τον τόπο και για τον τρόπο που διασχίζεται. Στο προηγούμενο συμβούλιο, κύριε Κουρουπάκη, κάθατε στο σπίτι σας, διότι θεωρούσατε ότι το θέμα είναι σήμερα. Και κάθατε στο σπίτι σας. Δεν πειράζει. Και μόλις είδατε λοιπόν ότι κάτι παίζει και ότι μπορεί να βγάλουμε τα λαϊκίστικα. Τα λαϊκίστικα. Διότι μόνο με λαϊκίστικες κρατίες ολυθεύεστε τόσα χρόνια, με τίποτα άλλο. Αυτά αλλού, ξύπνηγανε και ξέραμε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, για να λέμε λοιπόν. Τον Ιούνιο λοιπόν, ενημερώθηκα από την ΕΚΟΜ, την εταιρεία τέλος πάντων, ότι προτίθεται να γίνει μια διαδικασία μελέτης, είμαστε σε ένα στάδιο αρχικό, να το πούμε, ας πούμε, και λοιπά, ζητήσανε κάποια πράγματα από εμάς να τα καταθέσουμε. Η αλήθεια είναι ότι επειδή τις συγκεκριμένες μέρες υπήρχε φόρτος εργασίας, όπου είδα και την ατζέντα από κάτω, ήταν οι υπογραφές του Δημαρχείου, είχαν ληφθεί τότε οι Κινέζοι για το ΣΠΕΤΕΛΙΠΕΤΕΛΙΠΑ, από παράληψη δική μου, και αναλαμβάνω όλο το βάρος της ευθύνης εγώ το αναλαμβάνω το βάρος της ευθύνης, το συγκεκριμένο έγγραφο δεν πήγε στις υπηρεσίες. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη ότι το έγγραφο δεν πήγε στις υπηρεσίες. Ποιο έγγραφο δεν πήγε? Ένα έγγραφο που μας είχαν στείλει και μας ζητούσαν κάποια στοιχεία. Προτάσεις. Κάποια στοιχεία, χάρτες ή κάτι τέτοια πράγματα. Θα σας το δώσω, δεν υπάρχει θέμα, σας το δώσω. Δεν εστάει το έγγραφο στις υπηρεσίες. Παρά τα αυτά, η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι αυτή τη στιγμή ότι βρισκόμαστε σε ένα δημοτικό συμβούλιο εμπρόθεσμα. Δεν έχει περάσει καμία χρονικός περιορισμός. Είμαστε στη διαδικασία της διαβούλευσης. Πάντα στη διαδικασία της διαβούλευσης κατατίθεται προτάσεις. Και να σας πω και κάτι, είμαστε ο μοναδικός Δήμος από όλους τους Δήμους που έχουν Natura και ο πρώτος Δήμος που κάλεσε την προηγούμενη φορά σε δημοτικό συμβούλιο τη συγκεκριμένη ομάδα να πει τις προτάσεις της. Ο μοναδικός Δήμος είμαστε. Και ο πρώτος Δήμος. Στα νόγια δεν κάνανε στο δημοτικό συμβούλιο. Καλλιτεχνική κουβέντα, ενημέρωση. Ένα λεπτό. Να σας πω λοιπόν,
Να σας πω λοιπόν ότι ο Άγιος Νικόλαος, τέλος πάντων, ο Άγιος Νικόλαος εχθές που συμμετείχε στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε: θα εξετάσουμε τις προτάσεις, θα τις δούμε μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους και όταν θα έρθει η ώρα θα καταθέσουμε την πρότασή μας στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο είπαν ότι θα γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο μετάβλιο, θα κατατεθούν οι προτάσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στη δεύτερη φάση όταν θα ξαναγίνει η Επιτροπή Διαβούλευσης για τη θεσμοθέτηση των συγκεκριμένων όρων θα κατατεθούν πάλι προτάσεις. Δεν κατάλαβα πού είδατε εσείς το μεμπτό, πού είδε ο κύριος Κουρπάκης ο οποίος παντού βλέπει εχθρούς και δεν ξέρω τι και αφήνει μια μομφή η οποία είναι θεωρώ χειρίς του είδους για τον Δήμαρχο να λέει για υπόσχεσεις, για δρομές και να λέει για τέτοια πράγματα που θεωρώ ότι δεν τιμά κανένα μας εδώ πέρα. Δηλαδή, σας εξηγώ και αναλαμβάνω την απόλυτη ευθύνη. Θα σου το είπα και αναλαμβάνω την απόλυτη ευθύνη. Ήταν ένα έγγραφο το οποίο από ποιο να πήρες από αναλαμβάνεις την ευθύνη. Μα το είπα. Από παράληψη δική μου, από παράληψη δική μου δεν πήγε στις υπηρεσίες. Χωρίς να υπάρχει κανείς δόλος και χωρίς να υπάρχει καμία σκοπότητα. Ναι, αλλά εντάξει, πήγανε στο πήγανε. Κοιτάξτε να δείτε. Η μελετήτρια, λοιπόν, είτε άλλα πράγματα. Λοιπόν, κύριε Κουρπάκη, να σας εξηγήσω κάτι. Εγώ έχω μάθει να μην εκθέτω. Να μην εκθέτω. Ούτε υπηρεσιακούς, ούτε συνεργάτες. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αυτό που λέω. Ανέλαβα την ευθύνη εγώ. Εγώ λοιπόν με αυτό που σας λέω δεν πήγα στο Ηράκλειο. Εσείς τώρα μπορείτε ό,τι θέλετε να καταλάβετε. Εγώ στο Ηράκλειο δεν πήγα. Σας εξηγώ τι είχα, τι πήρα και τι είπα. Και τι είπα. Από εκεί και ύστερα. Αφού τι βρήκαν πρακτικά δεν είπε. Πρακτικά δεν είπε. Πρακτικά δεν είπε. Πρακτικά δεν είπε. Ποιο μας πρόκειται να κιόλας. Μας έλεγε ότι ήταν παρεμπιστόμενοι. Η γυναίκα είπε ότι κάποιοι συμμετείχαν. Συμμετείχαν στη διαδικτυακή, όχι στο Ηράκλειο. Κάναμε μια διαδικτυακή. Δεν κάναμε, δεν πήγαμε στο Ηράκλειο. Κάναμε μια διαδικτυακή στο Ηράκλειο, δεν πήγαμε. Ρε παιδιά. Για θυμίσου καλά. Τι να θυμηθώ, ρε. Είπα και είπα ότι κάποιος από τους ομιλητές που ήταν εδώ πριν την προηγούμενη συνεδρία, είπε κάποιος από τους ομιλητές που ήρθε και στο Ηράκλειο. Και αυτό είπε η μελετήτρια. Παιδιά, επαναλαμβάνω. Παιδιά. Ρε παιδιά, ένα λεπτό. Δηλαδή, μιλάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, μιλάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν. Εάν θέλετε. Εάν θεωρείτε ότι έχει έστω και κάποιο ψήγμα πιστότητας ο Δήμαρχος, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Στο Ηράκλειο δεν πήγα. Μιλήσαμε διαδικτυακά, επαναλαμβάνω, για το θέμα αυτό, τον Ιούνιο, είπαμε κάποια πράγματα, μας στείλανε ένα έγγραφο που ζητούσαν κάποια πράγματα, στο οποίο έγγραφο εμείς, όπως καλά είπε και η Τεχνική Υπηρεσία προχθές, δεν απαντήσαμε, διότι από παράληψη δική μου, το επαναλαμβάνω και αναλαμβάνω την ευθύνη, το έγγραφο αυτό δεν πήγε στην υπηρεσία. Τι άλλο θέλετε δηλαδή. Ποιοι γνωρίζανε, κύριε Δήμαρχε. Ποιοι τι γνωρίζανε. Ποιο Γιάννη τότε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Το γνωρίζανε. Εμείς δεν το γνωρίζουμε. Τότε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τότε δεν είχαν οριστικοποιηθεί οι προτάσεις. Ωραία. Δεν είχαν οριστικοποιηθεί. Τώρα λοιπόν που οριστικοποιηθήκαμε, τώρα που είμαστε στη διαδικασία διαβούλευσης, τώρα που μπορούμε να κάνουμε προτάσεις. Τώρα που μπορούμε να κάνουμε οποιασδήποτε παράσταση σε υπουργείο, οπουδήποτε, είμαστε εμπρόθεσμοι, καταθέτουμε τις προτάσεις μας σαν Δημοτικό Συμβούλιο και αν δεν θέλετε μεθαύριο να λένε άθι αυτούς στις τία που μια ζωή τσακώνονται μεταξύ τους, άθι να τα βάλουν μεταξύ τους, να τα βρουν μεταξύ τους, αναλάβετε όλες τις ευθύνες σας και ελάτε εδώ όπως σας είπαμε.